πάω πλέον να σε σκέφτομαι, μωρό μου. Πάω πλέον να σε νοιάζομαι. Ο τρόπος ομιλίας της είναι έντρνος. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Αλλά έχει και λίγο chest χαρακτηριστικά, chest voice. Το λέω και τρέπομαι. Και όσα ακουμπήσεις πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι ήταν γραφτό εσύ με μένα. Φαντασμαγορικό το φόρεμα. Μαζί. Τέλειο. Και μην πιστέψεις σε σενάρια. Τρελά ρομαντικά και άλλα τέτοια. Πως κάθε βράδυ μόνος Παντελίδης, πιέρω, είναι τούτο που το... Όλα είναι στο μυαλό. Άκου εμένα που σου λέω. Τυχαία γνωριστήκαμε. Τυχαία φιληθήκαμε. Τυχαία ερωτευτήκαμε. Τυχαία εμείς πεθαίνουμε, μωρό μου. Πίστεψε κι αυτό. Σε παρακαλώ. Ποτέ δεν σκέφτομαι τα βράδια μας. Ποτέ τις νύχτες δεν μεθάω. Πίστεψε κι αυτό. Λιώμα σε γκρεμό. Δεν σε χρειάζομαι. Τα μάτια σου δεν βλέπω στο κένο. Αχ, με έχει διχάσει λίγο αυτή η ερμηνεία της Ευελίνας. Τυχαία γνωριστήκαμε, τυχαία φιληθήκαμε, τυχαία ερωτευτήκαμε, τυχαία εμείς πεθαίνουμε, μωρό μου. Πίστεψε κι αυτό, σε παρακαλώ, ποτέ δεν σκέφτομαι. Έχει πολύ προβληματίσει. Θα σας πω τώρα. Ευελίνα, νομίζω ότι αυτή η επιλογή κομματιού δεν ήταν πολύ καλή για τη φωνή σου. Το πέσε αξιοπρεπέστατα, μια χαρά, ήσουν σωστή. Έχεις ωραία θεατρικά στοιχεία, έχεις κάποια ξεσπάσματα κτλ. Αλλά δεν αισθανόμουν ότι την αναδείκνει. Δεν είδα τόσο έντονες δυναμικές και τόσο έντονα ξεσπάσματα. Παρότι το κομμάτι είχε ξεσπάσματα, αισθάνομαι ότι για σένα είχε ένα ταβάνι. Δεν είχες τόσα δυνατά ξεσπάσματα, ανοίγματα. Δηλαδή αισθανόμουν ότι ήταν ζωρισμένα τα ξεσπάσματά σου. Και δεν εννοώ ότι ήταν dramatic. Εννοώ ότι ήταν ζωρισμένα, αισθανόμουν τεχνικά. Δηλαδή αισθανόμουν ότι η φωνή σου εκεί πάνω που ανέβαινες δεν ανέπνεε. Ακούσε ένα ωραίο άνοιγμα, ένα... Θα ήσουν λίγο ζωρισμένη στον τρόπο της ερμηνείας σου. Ενδεχομένως και... Ο τρόπος αυτή η μελωδία συγκεκριμένη, ο τρόπος του χτισήματος ήταν κάτι που δεν σου τέριαζε τόσο πολύ στη φωνή σου, έτσι έχουμε ακούσει και σε άλλες συγκλονιστικές ερμηνείες. Απλά νομίζω δεν ήταν πολύ καλή η επιλογή του κομματιού. Εσύ ήσουν πολύ καλή και αξιοπρεπέστατη εμφάνιση όλο αυτό που έκανες. Απλά θεωρώ ότι θα μπορούσες να επιλέξεις ένα άλλο κομμάτι το οποίο να σε απογείωνε ακόμα περισσότερο. Αυτά. Τι να πω τώρα, πλέον έχει τελειώσει. Επειδή κάνω όλα τα βιντεάκια μαζί και του ημιτελικού και του τελικού, ξέρω το αποτέλεσμα των reactions και ίσως να μην είναι πολύ καλό που το λέω τώρα αυτό, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Οπότε ούτως ή άλλως στα παιχνίδια κυκλικάει ένας, αλλά μετά το θέμα είναι τι κάνεις μετά από αυτό. Οπότε θεωρώ ότι είσαι μια ολοκληρωμένη και με εμπειρία τραγουδίστρια, η οποία πρέπει να κάνει καλές επιλογές τραγουδιστικά για να αναδειχθεί αυτό το ιδιαίτερο που έχει. Σου έχουν καλή επιτυχία ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα και πραγματικά είσαι από τις πιο συμπαθητικές παρουσίες μες στο παιχνίδι και μας εκπλήσεις πάντα κάθε φορά. Οπότε σου έχουν πραγματικά καλή επιτυχία, Ευελίνα μου, και περιμένω τα comments σας, περιμένω και τα comments της Ευελίνας. Φιλιά πολλά πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε όλα αυτά τα βιντεάκια μου όλο αυτόν τον καιρό και με στηρίξατε και στηρίξατε το κανάλι για τη φωνητική στην Ελλάδα και χαίρομαι πάρα πολύ αν αυτό ήταν για εσάς ένα μάθημα ή μια βοήθεια για όσους τραγουδάτε. Φιλάκια πολλά πολλά.
Φτάσαμε στο τέλος των reactions, στο τέλος της σεζόν του X Factor και πραγματικά σας εύχομαι πολύ καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλη αυτή τη συμπαράσταση στο κανάλι. Μπείτε, δείτε όλα μου τα βιντεάκια, στείλτε μου απορίες, στείλτε μου ιδέες για το τι θέλετε να ανεβάσω εν καιρό. Ετοιμάζω πάρα πολλά πράγματα από ασκήσεις, βίντεο με ασκήσεις, βίντεο επεξήγησης τεχνικών, μαθήματα που έχουμε κάνει το σχολείο και θα ανέβουν. Ετοιμάζω πάρα πολλά πράγματα στο κανάλι. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη που κάνετε για τη φωνητική στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι που προσπαθώ να κάνω μέσα από το κανάλι. Περιμένω τα comments σας, τις απορίες σας παντού να μου στείλετε στα social media, στο email μου. Παντού απαντάω, να ξέρετε. Σας περιμένω να τα πούμε από κοντά και εδώ και στη σχολή και όπου μπορείτε να επικοινωνήσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ αυτή την επικοινωνία, την προσωπική που έχουμε με όλα τα παιδιά που μου στέλνετε. Πάμε να ανεβάσουμε τη φωνητική στην Ελλάδα. Πάμε να γίνουμε αυτό που ενερευόμαστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Αν σας άρεσαν τα βιντεάκια μου, κάντε τα όπως ξέρετε από όλα τα υπόλοιπα βιντεάκια μου. Share, κάντε comments, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Και μιλάμε. Σε πολύ λίγο καιρό θα είμαι πίσω και ετοιμάζω πολύ μεγάλο υλικό για το κανάλι και μπείτε και δείτε το και πατήστε και το notification bell να σας έρχονται το πίσω όταν έρχονται καινούργια βιντεάκια. Φιλιά, φιλιά, πολλά, να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι.